ένα λίγο πιο κοντά στο μέλλον. Ναι, εμένα δεν θα με γράφει, με γράφει. Ναι, και δεν ξέρω για χαρά. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Καλησπέρα, users. Καλησπέρα. Hello, users. Hello, mates. Ξεκινάει το Game Cafe, επεισόδιο 2. Μπυρίτσα, Γρηγόρης. Μαρίναμε, μαρίναμε. Πάμε από το καφεδάκι, πάμε στην πύρα. Ωραία. Game Cafe, επεισόδιο 2. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο. Οπότε μας δείτε και τα σχόλια ήταν ok. Παίρνουμε το feedback, τις παρατηρήσεις σας. Και συνεχίζουμε για τα επόμενα. Είμαστε πάλι στο Novello Cafe στην Άνω Γλυφάδα. Οπότε θα μπούμε δυνατά για το επόμενο επεισόδιο του Game Cafe, που κάνουμε ελεύθερη συζήτηση, χωρίς κανένα σενάριο, χωρίς τίποτα, παίζουμε και κανένα παιχνιδάκι στο τέλος. Βασισμένοι στις ερωτήσεις σας φυσικά, γιατί ό,τι ρωτάτε στο forum του gamer.gr, που το link μπορείτε να το βρείτε από κάτω, αυτά συζητάμε. Όχι πράγματα που μας κάνει πράγμα από το μυαλό μας. Ο Black Feather λέει, γιατί το PSV δεν πέτυχε στο βαθμό που πέτυχε ο προηγούμενος το PSP. Καταρχήν να πούμε κάτι, ότι οι φορητές κονσόλες έχουν την εντύπωση ότι όχι, δεν πετυχαίνουν όσο οικιακές, με εξαίρεση στο Nintendo DS, το οποίο έχει πουλήσει τρελά. Γενικά δεν έχουν τόση απήχηση σε θέμα πωλήσεων. Βασικά δεν έχουν στη χώρα μας. Ο λόγος που το PSV δεν έχει την απήχηση του PSP είναι σε πρώτη φάση ότι ξεκίνησε μια πολύ ακριβή τιμή. Δηλαδή, ναι, σίγουρα, ακόμα και στο ξεκίνημά του, το PSP δεν ήταν τόσο ακριβώς όσο το PSV. Ο άλλος λόγος είναι ότι τουλάχιστον αρχικά το PSP υποστηρίχθηκε πολύ περισσότερο από τη Sony. Δηλαδή με God of War δικά του, με Metal Gear δικά του, με Resistance δικά του, είχε κάποια games τα οποία εδώ στο PSV δεν βλέπουμε υποστήριξη. Αλλά για μένα οι κονσόλες και οι δύο θα έχουν την ίδια τύχη. Όπως το PSP κατέληξε να είναι μια καταπληκτική κονσόλα για να παίζεις Ιαπωνέζικα RPG, έτσι και το PSV αυτό το ίδιο πράγμα κάνει. Είναι τα μόνα games που ασχολείται ο κόσμος αυτή τη στιγμή στο PSV, κυρίως εξωτερικό, αλλά και εδώ πλέον δεν έχει κάτι άλλο να παίξεις. Δηλαδή θα παίξεις Soul Sacrifice, ναι, θα παίξεις τα καινούργια, το Freedom Wars, που ανακοίνωσε ότι θα βγει και αυτό στην Ευρώπη boxed έκδοση κτλ. Κανονικά, νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα. Και γεγονός είναι ότι και λίγο η Sony το έχει καταλήψει, έχει πει ίδια ότι δεν θα δούμε πλέον first party παιχνίδια για το, για το PSV. Τα μόνα που βγάζει η Sony Japan είναι εκεί, ξέρεις, action RPG, αλλά Monster Hunter και τέτοιο στυλ που τραβάει και πουλάει στην Ιαπωνία, και αντίστοιχα, επειδή είναι καλά games, κάνουν δικά τους πολύ σε υπόλοιπες χώρες. Για το Vita νομίζω ότι η τιμή του ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όταν βγήκε, γιατί υπήρχε και μια παγκόσμια κρίση που έτρεχε και ναι, δεν νομίζω ότι ήταν διατεθειμένος πολύς κόσμος να σκάσει 3.50. 2.50 και 3.50. Μαζί με game 3.50 ή 3 σκέτο. Και κάρτα μνήμη. Μην πω 3.50 με το 3G. Και 300 με το 3G. Σκέτο σου λέω πάντα. Και καρτούλα μνήμη σου βάζω εγώ. Τουλάχιστον. Ναι, θέλεις κάρτα μνήμη. Πολύ σωστά. Οπότε 3.50 στο λέω εγώ. Δεν νομίζω ότι ήταν πολύς κόσμος πρόθυμος να τα σκάσει για ένα φορητό. Συν τις άλλες, παιδιά, κονσόλες βλέπουμε κυκλοφορίες του μήνα και δεν βγάζουν πολλά games, ας πούμε. Δηλαδή οι οικιακές κονσόλες είναι πολλαπλάσια τα games που βγάζουν από τις φορητές. Οπότε άλλο σου λέει, γιατί να σκάσω τα λεφτά μιας οικιακής κονσόλας και να πάω να αγοράσω μια φορητή, όταν την έχω μόνο όταν βγαίνω έξω ή μόνο όταν κάθομαι σπίτι και παίζω έτσι, ενώ μπορώ να παίξω με την άνεση της τηλεόρασης. Οπότε να κάπως εξειδικευμένο target group και μπορεί. Αν να είσαι φαντάρος που. Ή αν είσαι, ξέρω εγώ, security, ή αν το θες στη σχολή σου κτλ. Αυτό. Okay. Προχωράμε. Προχωράμε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η επόμενη είναι λίγο ψαγμένη, αν είναι αυτή. Για τον Ντούζο πάμε. Στον Ντούζο πάμε, έτσι. Στον Ντούζο. Ωραία. Ο Γαρδέλης. Κατευθείαν στο topic προς συζήτηση. Ο Ντούζος λέει, θα ήθελε τη γνώμη μας για τον Destiny, για το Warlords of Draenor και ποιο είναι το αγαπημένο open world παιχνίδι του καθενός. Προτιμήστε να απαντήσετε για χώρο Re-Survival Open. Γιατί αυτά μου αρέσουν περισσότερο. Να ξεκινήσουμε με Destiny. Okay, να πούμε για το Destiny. Να ξεκινήσω εγώ. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία games που θα βγουν από εδώ και πέρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το shooting του, που όπως είπε και ο Παντελής είναι αντιγραφή του Halo. Μ' άρεσαν τα RPG στοιχεία που είχε μέσα, οπότε μπορεί ο καθένας να χτίσει το χαρακτήρα του όπως θέλει και να βάλει διάφορα upgrades στα όπλα, στο gear κτλ. Γενικά το Destiny μου άφησε πολύ καλή. Όσο για το Warlords of Draenor, έχω να πω ότι είναι πολύ καλό μέχρι στιγμής. Επικεντρώνεται στο παλιό lore, στο level 60, εκεί με την Outland, με το που βγαίνει κάποιος στην Outland στο WoW. Είναι ωραίο, πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και λίγο πιο πίσω τι γίνεται με το παιχνίδι. Και σίγουρα για μένα ήταν πολύ
πιο ωραίο από ότι ήταν το Mists of Pandaria, το οποίο το θεωρώ λιγάκι fail. Μα πάντα. Αυτό. Οι ιδέες μας τελειώσανε, ξέρεις. Πάντα, μα πάντα. Τι ζω, έχει μείνει πάντα, ναι. Έχει μείνει πάντα, πάντα. Το είχαν πει για πλάκα πρωταπολιά πριν από 10 χρόνια. Ναι. Εγώ τον Destiny, νομίζω την είπα και την άποψη στο προηγούμενο Game Cafe, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να βγει Game of the Year, άρα ας μην κουράζω. Συνδυάζει first person super με RPG στοιχεία και όλα αυτά σε ένα online περιβάλλον. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και σε campaign και σε κυρίως και στο competitive μου άρεσε επίσης πάρα πολύ. Τα όπλα εξαιρετικά και οι shooting μηχανισμοί, όπως είπε και η Χριστιανά. Νομίζω ότι είναι ένα δυνατό game. Αυτό και το The Division είναι δύο πολύ δυνατές online εμπειρίες. Wow, δεν παίζω. Να πούμε και για Open World εμείς και μετά να πάει Παντελής Γρηγόρης. Αγαπημένο Open World παιχνίδι, εγώ θα πω DayZ. Παρότι στην αρχή το συχαινόμουν λόγω του user interface και των γραφικών, γιατί τώρα εντάξει, Μποχήμια, Τσέχη, μην περιμένουμε και πολλά, το λάτρεψα γιατί σου δίνει Open World, Sandbox, πάμε, full PvP όλα παντού, δεν υπάρχουν safe zones, το μόνο online που δεν έχει ούτε ένα σημείο, ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο safe zone, αδιανόητο. Και γενικά είναι να το παίζεις με παρέα, να πηγαίνεις, να σκοτώνεις, να επιβιώσεις, να πάρεις να βρεις φαγητό, να βρεις νερό, το γουστάρω, δεν ξέρω. Το GTA 5 πιάνεται για Open World. Ναι. Καλή μόνο. Αυτό, ναι. Αυτό. Λοιπόν, Open World είπαμε. Far Cry 3, εντάξει, νομίζω είναι και First Person, είναι και Open World. Αν εξαιρέσεις αυτό που έπρεπε να σκοτώνεις αλιγάτορες και ζώα για να παίρνεις το δέρμα τους και τέτοιες μαλακιούλες, δεν ψήθηκα και πολύ. Αλλά όλα τα άλλα aspects του παιχνιδιού μου αρέσαν πάρα πολύ. Σε survival horror, DayZ θα πω κι εγώ, που είναι πολύ δυνατό. Θα πω και το State of Decay που έτσι μου άρεσε, με zombie και τέτοια. Και το Saints Row 4 μου άρεσε, γιατί είχε αρκετή παλαβομάρα και γούσταρα. Δηλαδή εκεί απλά τον παίρνεις, τον παίχτη, τριγυρνά, σπιδάς, τα κτίρια. Έχει πλάκα και τα λοιπά. Παντελή. Για Destiny πρώτα πες. Για Destiny, εντάξει, τώρα τα έχουμε πει. Το Destiny απλά είναι πάρα πάρα πολύ καλό game. Απλά θέλω λίγο να στρώσω λίγο κάποια θεματάκια με το balancing. Έχουν κάποια θέματα και στο PvP λίγο με τα διάφορα classes. Εντάξει, ο Hunter είναι λίγο πιο ψέμα. Εντάξει, έχει καιρό, έχει δει λίγο... Α, είναι καλός ο Hunter. Ναι. Εγώ προτιμώ Titan. Ο είναι... Hunter δεν ξέρω, στο level 8 δεν τον έχω δει. Όχι, ο Titan είναι ο χειρότερος μέσα στην ιστορία. Έχω το σπέξει με όλους τους χαρακτήρες. Ναι. Είναι ο χειρότερος. Αυτό είναι από το προηγούμενο μάλλον το live stream που παίζαμε. Δεν θα πήρα τα καλά όπλα του Hunter. Θα πήρα κάτι σεμιότο, ναι, που μας είχε, ναι, Χριστιανά, ναι, εκεί με τα αρχικά όπλα. Είχα φτιάξει Hunter και ο Μάνος με έκραζε. Ναι. Και οι υπόλοιποι δύο είχαν φτιάξει Titan. Και ο Μάνος επικρότουσε τους άλλους που είχαν πάρει Titan και ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, για πέταμα. Όχι. Εγώ στην άλλη είχα παίξει με Warlock που μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα έχω δοκιμάσει και Titan και Hunter. Νομίζω ότι ο Hunter γενικά έχει έτσι ένα σημαντικό πλεονέκτημα με τους άλλους. Και γενικά, και εντάξει, οι μηχανισμοί με το ίδιο level pass στο PvP, στο PvP, multiplayer για μένα ουσιαστικά είναι, έχει μια διαφορά. Δηλαδή ότι εγώ πάω level 4, ο άλλος πάει level 8. Παίζει πάντα αυτό σε ένα σημείο. Anyway, τώρα για Open World δεν είμαι ποτέ... Δεν είσαι και πολύ. Δεν είμαι πολύ fan, ξέρεις, γιατί στα παιχνίδια είμαι completionist. Θέλω να κάνω τα πάντα, να κάνω όλα τα quest, να βρω τα πάντα. Και το Open World που είναι τεράστιο και πολλές φορές δεν έχει και να σε καλύψει με ενδιαφέροντα πράγματα, να πεις θα κάνω κάτι ξεχωριστό, αλλά είναι αποστολές ίδιες, μονίμως. Δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνουν. Θα πω, έτσι, τελευταίο που διασκέδασα ήταν, διασκέδασα το Saints Row 4, γιατί πολύ επέθυνε στρασικό. Ή και το χαβαλέ, που ξέχναγε στη βαρεμάρα που κάνω όλο και τα ίδια quest, και απλά παίρναγε σε ευχάριστα την ώρα σου κάτω σκαφρίλες. Μπορείς απλά να τρέχεις την πόλη γρήγορα και να γουστάρεις. Ναι, ναι. Ωραία. Ο Jaded λέει, έχετε το καλύτερο και τον ευχαριστούμε. Γιατί πιστεύετε ότι η Nintendo δεν έχει παρουσίαση στις μεγάλες εκθέσεις. Προσωπικά τη βλέπω σαν να έχει καταλήξει το πλοίο, τουλάχιστον στο θέμα marketing του Wii U. Με Nintendo Direct δεν κάνεις δουλειά και ειδικά με τόσα platform και γενικά games που απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Εγώ να πω ότι Nintendo Direct συμφωνώ ότι είναι πολύ πιο fail από το να έχεις μια live press conference όπως έχουν οι άλλες εταιρείες. Δεν δείχνεις τόση αμεσότητα με τον κόσμο. Συν ότι έχω την εντύπωση ότι τα λεφτά σου τα βγάζεις με το παραπάνω. Τώρα, γιατί δεν έχει και στο Wii U, του λείπουν πολύ τα games. Και είναι αρκετά ακριβό για τις τεχνολογικές προδιαγραφές του. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε 7,5 gen. Βγήκε στο μετέχνιο, ήταν λίγο... Ναι. Εγώ για τις press conferences γενικά... Ξαναπες το περιμένα. Ναι, για την παρουσία της στην E3 και αυτά. Έχω μια μυδρά εντύπωση, πάλι είναι ενστικτό μου αυτό, δεν είναι. Ότι η Nintendo λόγω
του τρόπου που αντιλαμβάνεται τη βιομηχανία γενικότερα. Ψιλοξενερώνει με αυτόν τον τρόπο παρουσίασης όπως έχει γίνει στην E3. Δηλαδή αυτό όπως το έχω ξαναπεί, το corporate steel, το βγαίνουμε. Είναι πόλεμος εντυπώσεων, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι συνειδητά, επειδή είναι Nintendo, θέλει λίγο να απέχει από αυτό το πράγμα. Νομίζω εγώ. Ναι, αλλά κονσέρβα τώρα. Και να το κάνει έτσι με τον ηλίθιο παιχνιδιάρικο της τρόπο, ρε παιδί μου. Ναι. Θα δούμε το trailer με τον Reggie να είναι ρομπότ, κατάλαβες. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν οι κονσέρβες. Να κάνουν το χαβαλέ τους, να έχει αυτό το ελεύθερο να τα παρουσιάσει όπως θέλει. Νομίζω δεν την αντιπροσωπεύει σαν εταιρεία αυτό το στυλάκι της Microsoft, ξέρεις, με τα κουστούμια, με... Ναι. Σας δείχνουμε fitness games και κάνουμε push-ups και βγαίνει... Νομίζω. Τώρα μπορεί να μην το σκέφτονται καν έτσι, εντάξει, αλλά αυτή την εντύπωση μου. Εγώ θα συμφωνήσω με εσένα, απλά θέλω να πω ότι είναι πολύ πιθανό ότι από τη στιγμή που δεν έχει κάτι τόσο μεγάλο να παρουσιάσει, δεν μπαίνει στο λόγο να σπαταλήσει άσκοπα χρήματα, τα οποία δεν τις περισσεύουν κιόλας. Νομίζω ότι άμα θα δούμε δεν έχει, να κάνουμε μέρα νόημα. Όχι ρε παιδί μου, δεν λέω ότι δεν έχει, αλλά για ποιο λόγο να κάνεις σπατάλη χωρίς λόγο. Νομίζω ότι άμα θα βγει με ένα καινούριο Zelda που είδαμε ένα trailer π.χ. και είναι τόσο μεγάλο game όπως μας έχει δείξει στην εντύπωση. Δεν θα μπορούσε να βγει τώρα η 3 με το Zelda, μια χαρά θα γίνει. Δεν ήταν, δεν το είχε έτοιμο. Νομίζω με ένα έτοιμο Zelda για παράδειγμα, με ένα έτοιμο Zelda μπορεί να βγει στην 3 και να πει κοιτάξτε πάτε ένα Zelda 3D τώρα τούμπανο και εντάξει. Νομίζω ότι εντάξει, μπορεί να είναι μέχρι τώρα τα καλά games ήταν μετρημένα. Δηλαδή από εδώ και πέρα έχει το X, έχει το Bayonetta 2, έχει το Zelda όπως είπες, το Hero Warriors. Και 15 πλατφόρμε χαρακτήρες του Μάριο. Δεν είναι τίποτα τρόμερο στο θέμα γραφικών, θα είναι απλά διασκέδαση. Εντάξει, από εδώ και πέρα ίσως και να πιάσει. Το διώσει, έχουμε πολλά πράγματα. Πολλά πλατφόρμα. Λοιπόν, ο Celebron GR. Ποια games θα θέλετε να γίνουν remaster. Και αν γίνεται να κάνετε ένα poll για να ψηφίσουμε τα περιγραφέστα που θέλουμε να δούμε σε remaster. Ψηφίστε στα σχόλια λοιπόν, να δούμε ποιο θα βγει πρώτο. Εγώ θα πω Shadow of the Beast, στο PS4 θα βγει. Το περιμένω πώς και πώς. Μετά, Turrican, επίσης από Amiga. Ξεθάβογα από Amiga. Crash Bandicoot, που φαντάζομαι πολύ το θέλουν. Βασικά πάντως, αν κρίνουμε το trailer, το Shadow of the Beast θα πάει σε τελείως action hack and slash fast. Καμία σχέση με το παλιό. Δηλαδή φαίνεται ότι το πάνε σε διακατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να... Εγώ θέλω ο Arbron να γίνει σαν το πρώτο Shadow of the Beast. Δηλαδή να είναι mob και να έχει την όψη που έχει. Αυτή η μαυρή λαπούδα που ήταν στα σκιά ο τύπος κατάμαυρος δεν μου άρεσε καθόλου. Ήτανε πολύ fail το trailer και ελπίζω να μην γίνει έτσι όπως τον βλέπω και νομίζω ότι... Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει. Μάλλον. Δεν μου έρχονται κάποια άλλα, πείτε εσείς και θα... Εγώ θα ήθελα να δω σε remaster το Beyond Good and Evil. Δεν ξέρω πόσοι το είχαν παίξει στο PlayStation 2. Ναι, το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Βασικά, αυτό που είπα δεν είναι remake όμως, αυτά που είπα. Βασικά remake. Γιατί remaster remake. Είναι remake. Ναι. Το ίδιο, μου remaster δεν... Σε HD παιδιά δεν θέλω, το ξεκαθαρίζω. Μάλλον όλοι, αυτό δε... είναι ο remaster γενικός λίγο. Εντάξει, μπορείς το παιχνίδι να το... Δεν νομίζω να το πάει τόσο ειδικά. Εγώ HD δεν με ενδιαφέρει, τα έπαιζα την εποχή τους αυτό, άμα είναι να γίνει remake. Λοιπόν, ας πει... Το Beyond Good and Evil, το οποίο είναι και αυτό από τα underrated πιστεύω. Δεν ξέρω πώς το έχετε παίξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν παιχνιδάρα. Και όταν είχε βγει το Beyond Two Souls, όταν είχε ανακοινωθεί, ήλπιζα ότι μπορεί να είχε κάτι από εκεί, αλλά ναι, τέλος πάντων, ήταν τελείως διαφορετικό game, οπότε fail αυτό που είχα σκεφτεί. Και ένα άλλο που θα ήθελα να γίνει remaster, ναι, φυσικά, remake το Dark Cloud και το Dark Chronicles, θέλω οπωσδήποτε να βγουν για PS3 ή PS4, ακόμα καλύτερα, και ένα fighting το οποίο είναι λίγο περίεργο ίσως, κυμαίνεται στα πλαίσια του Dead or Alive, είναι το Rumble Roses, ήταν το μοναδικό fighting wrestling, βασικά, που είχε μόνο γυναίκες μέσα. Αυτό. Να πεις αυτό εγώ. Είναι Γρηγόρη. Κοίτα, εγώ για άλλη μια φορά θα πω ότι χαίρομαι που υπάρχει η indie κοινότητα και το κοινό. Ναι. Γιατί το παιχνίδι που ήθελα να κάνουν remaster το κάνανε. Ποιο? Το Half-Life το πρώτο. Το κάνανε Black Mesa που είναι και γαμό τις δουλειές. Mm-hmm. Για δουλειά modders και τέτοια. Και νομίζω ότι είμαι τυχερός γιατί όλα αυτά τα FPS που μου αρέσανε της εποχής θα τα δούμε σιγά σιγά, ήδη βγαίνουν και το Doom το έχουν ξανασχεδιάσει άμα έχετε δει και το βιντεάκι που είναι απλά βίντεο, εντάξει δεν έχουν κάνει δουλειά, αλλά εκεί πάει το πράγμα. Οπότε σε remaster αυτά θέλω να δω, εντάξει από το 2000 και πριν δηλαδή και νομίζω ότι θα τα δω υπό αυτή την έννοια, γιατί θα πέσει η modding κοινότητα και θα τα κάνει. Και θα τα κάνω κι εγώ άμα μάθω τη Unity και κάτι. Εγώ περιμένω κάποια που ήδη έχουν υπάρξει φήμες κατά καιρούς, αλλά δεν έχει υπαχθεί κάτι. Μιλάω για τα Shenmue και τα Skies of Arcadia, τα οποία έχουν ακουστεί αρκετές φορές ότι
σκέφτεται η Sega να τα κάνει remaster. Έχει ήδη κάνει άλλους τίτλους του Dreamcast σαφώς υποδέστερους, οπότε πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή HD αυτά για να πάψει και η λογική να πρέπει ο άλλος να παίξει κάποια παιχνίδια που πρέπει να τα παίξει ως gamer και να πρέπει να σκάσει τα κερατά σου για να τα ναι. πάρεις. Και το άλλο που το περιμένει πάρα πολύς κόσμος, το Final Fantasy 7. Αλλά remaster, remaster, όχι PC έκδοση με καλύτερα γραφικά όπως βγαίνει, έχουν βγει 800 εκδόσεις. Remaster σοβαρό, ναι, τώρα, να είναι. Ναι. Το τι είναι remaster και τι δεν είναι λίγο μεγάλη κουβέντα, ξέρεις. Ναι. Ένα απλό remake στα γραφικά είναι αυτό που θέλουμε. Σίγουρα όχι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, και προσθέτω στο τέλος τι θα έδινα για το Ronda Left 2 με το expansion στην κατηγορία ο Strategy, η οποία έχει πλέον σχεδόν πεθάνει. Συμφωνώ, σειρά Command & Conquer, μέχρι το 3 ήταν super, το 4 ήταν fail. Καλά, General Alex 56 μας λέει, πιστεύετε ότι οι producers του PS θα προσπαθήσουν ποτέ να πάρουν το αίμα πίσω από τους producers του FIFA? Δύσκολο, θα δούμε με την... Κοίτα. Με την Kojima Engine μήπως γίνει κάτι, αλλά νομίζω ότι σε θέμα gameplay δεν το έχουνε και θα πρέπει να μεταφέρει το development στην Αγγλία όπως είναι. Δηλαδή οι Ιάπωνες δεν το έχουνε. Ενώ έχουν την τεχνογνωσία στα γραφικά, στο gameplay. Ότι προσπαθούν, προσπαθούν όμως. Προσπαθούν. Αν η ερώτηση είναι, εγώ νομίζω προσπαθούν ήδη. Αν με ρώταγες πριν από δύο χρόνια θα σου έλεγα μάλλον δεν προσπαθούν. Ναι. Το παρατήσαν, αλλά τώρα κάτι κινείται, ξέρω εγώ. Okay. Θα βελτιωθεί λογικά. Η επόμενη ερώτηση από τον Αγισίλαο, αφού μας λέει καλή επιτυχία κτλ, ευχαριστούμε, λέει, ποια είναι η γνώμη σας για την όλο και αυξανόμενη απήχηση των games, κυρίως League of Legends, Dota και άλλα διάφορα στο ελληνικό κοινό και γιατί συμβαίνει αυτό? Ελάτε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι σε όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο. Ισχύει γιατί είναι εύκολα, θέλουν λίγο χρόνο για να τα παίξεις, όχι, αφιερώνεις πολύ χρόνο. Απλώς όταν ένα ματσάκι στο LOL θα σου κρατήσει 20 με 30 λεπτά, ενώ για να κάνεις μια αποστολή στο The Elder Scrolls, ας πούμε, θες περίπου την ίδια ώρα, μιλάμε για σοβαρή αποστολή, νομίζω ότι, ναι, είναι σαν να νιώθεις την εμπειρία του game ολοκληρώμενη. Ξεκινάει mid-game, end-game, κέρδισες τέλος. Εγώ πιστεύω ότι φταίει αυτό και μετά φταίει το ότι γίνεται το LCS, κερδίζουν πολύ εύαθλα, οπότε ελπίζεις και εσύ θα γίνεις μεγάλος και τρανός, ας πούμε, για να κερδίσεις ένα εκατομμύριο ευρώ που κέρδισε κάθε παίκτης Dota στο τουρνουά που έγινε. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, με την άποψή μου ότι απλά είναι free και μπαίνει και κουτσί Μαρία και παίζει και ουσιαστικά αυτή η απόφαση έχει καταστρέψει για μένα είναι το... Δηλαδή καλύτερα, καλύτερα να πλήρωνες για να παίξεις. Ναι, να ναι. ήταν επισυνδρομή να πληρώνεις 10 ευρώ το μήνα για να παίζεις και να φεύγαν όλοι οι τρόλερς μέσα. Ή να είχε σερβερ για να πληρώνεις. Και να τελείουν η υπόθεση, ρε παιδί μου, απλά. Να έχει paid server. Ναι. Αυτό. Paid server, χωρίς lags, χωρίς τέτοια. Και γεια σας, κατά τελείων υπόθεση. Εγώ δεν ξέρω γιατί παίζουν όλοι League of Legends ή Μάρτον. Προχωράμε. Okay. Ο Κώστας P μας λέει, ποιο είναι το καλύτερο horror game για εσάς? Για μένα το Clive Barker's Undying. Δύσκολη ερώτηση, ξέρω εγώ. Καλύτερο horror. Να πω... Αμνίζια. Εγώ, αν μιλάμε για 100% ναι. τέτοιο είναι το Αμνίζια, The Dark Descent. Ναι, ναι, ναι. Και το Slenderman στην αρχή, έτσι, αλλά όχι, όχι όσο το αμνίζει. Κάπως έτσι. Εγώ θα πω γενικά το Silent Hill. Δεν ξέρω, μου φάνηκε... Το πρώτο για την εποχή ήταν το... Και το Silent Hill, ναι. Εντάξει. Θα σκάσω το δεύτερο έκανε το πάμε. Το δεύτερο ήταν. Το δεύτερο έκανε το... Τα Resident Evil κλασικά επίσης. Καλά, ναι. Εντάξει, με να με ρωτήσεις καλύτερο χώρο, θα σου πω το Resident Evil το πρώτο, γιατί εντάξει, πολύ απλά. Τα έκανε όλα, ρε παιδί μου. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Τώρα ναι, όλα τα υπόλοιπα είναι ροντόκρεμες. Απλά λέω τα όσες φορές και να το παίξεις το Resident Evil το 1, πάντα όταν θα σου πεταχθούν τα σκυλιά από το παράθυρο θα τρομάξεις, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, σίγουρα. Οπότε είναι μάλλον αυτό. Λοιπόν... Και το άλλο είναι The Dark. Ήταν. Ναι. Ο Σέικο Ντι Λούφι μας λέει, ακούγεται πολύ καλή εκπομπή, καλή αρχή κτλ. Θέλω να ρωτήσω, PS Vita ή Nintendo 3DS? Κοίταξε, πρέπει να απαντήσω παντελής. Ναι. Πολύ. Εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το 3DS έχει πολύ 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 περισσότερα... Έχει πολύ πράγματα, απλό. Πολύ καλύτερα games από το PS Vita, έχει games δικά του, όχι remakes, HD μεταφορές και ports από άλλα πράγματα. Από την άλλη έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα, ότι τα games είναι πανάκριβα. Ναι. Δηλαδή... δεν γίνεται κάθε game να είναι 50 ευρώ και με την πολιτική που ακολουθείται εδώ στην Ελλάδα δεν πέφτουν ποτέ οι τιμές. Ποτέ. Δηλαδή
θες να πάρεις, να πάρεις το Super Mario Bros. Του Nintendo DS, θα σκάσει 40 ευρώ. Ναι, ναι. Που είναι games που κυκλοφορούσε 7 χρόνια πριν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άντε δηλαδή, κάνα 30 να τα βρεις. Είχαμε συζήτηση με τον Φίλιππο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, από τη Θεσσαλονίκη, που θέλει να αγοράσει Fire Emblem Awakening. Έχει κυκλοφορήσει σχεδόν ένα χρόνο τώρα, μάλλον 1,5 χρόνο, και κάνει 40 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πρόβλημα για τον άλλον να πάρει τα games τόσο ακριβά. Απ' την άλλη, έχουμε το PS Plus, το PS Vita. Το Vita μέχρι και PS Plus. Που σου δίνει games να παίξεις κάθε μήνα. Βέβαια, ξέρεις, είναι λίγο παρηγοριά στον άρρωστο, ρε παιδί μου, ότι απλά παίρνεις κάτι για να παίξεις. Όχι ότι αυτό είναι μια, μια εμπειρία έτσι καλή, yeah. Εντάξει, τώρα συνήθως... Έχεις να παίξεις όμως. Έχεις να παίξεις, αλλά... με το PS Plus. Οκ, έχεις να παίξεις. Το θέμα είναι ότι... ξέρεις, μου θυμίζει το quality over quantity. Δηλαδή σου δίνει 10 τίτλους, από τους 10 αξίζει ο ένας. Quantity over quality. Ναι, εντάξει. Απ' την άλλη, στο 3D Space ένα παιχνίδι και αυτό το ένα σου δίνει μια μοναδική εμπειρία. Στο PS Vita δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή τώρα παίζεις Pixel Junk Shooter και το remake του Ninja Gaiden, το port μάλλον του Ninja Gaiden και το port του Dynasty Warriors και δεν γίνεται δουλειά με αυτά τα... Όχι, συμφωνώ και εγώ 3DS θα έλεγα, έτσι. Απλά άμα με ρώταγες. Ναι. Σου είναι εντάξει και το 3D είναι μια εμπειρία που ούτως ή άλλως η κονσόλα... Άμα δεν στραβωθείς, καλό είναι. Εντάξει. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα που για μένα κάνει η Sony είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσει τα ίδια πράγματα στα τρία stores. Στο ευρωπαϊκό, στο αμερικανικό και στο ιαπωνέζικο. Δεν γίνεται το ευρωπαϊκό να είναι μονίμως ο φτωχός συγγενής. Δεν γίνεται να βγάζουν τόσο ωραία παιχνίδια παλιά, ας το πούμε, του PlayStation 1 που βγαίνουν στο αμερικανικό και να μην έρχονται εδώ και να τα απολαμβάνεις στην οθόνη την τέλεια του PS Vita. Δεν ξέρω, εγώ αυτή την άποψη. Είναι regional. Προφανώς. Βγάζουν μόνο στο store, στο αμερικανικό, επειδή έχει αυτά. Εσύ μπορείς να κάνεις account στο αμερικανικό για να τα παίξεις. Για πόσο τα αγοράσεις. Γιατί θα πρέπει να έχεις κάρτα πιστωτική που να είναι σε αμερικανική διεύθυνση. Είναι σε ιαπωνέζικη διεύθυνση. Καλά, προφανώς και... Εντάξει, κατεβάζεις demos. Δηλαδή και εγώ έχω τύχει να κατεβάσω ιαπωνέζικα demos. Είχαμε κάνει preview το Final Fantasy στο Lightning Returns. Που ήταν μια διαδικασία βέβαια να κάνεις τρελή. Να βρεις τώρα ιαπωνέζικες επαρχίες και εντάξει. Άμα είσαι καμένος θα την κάνεις. Αλλά να αγοράσεις είναι δύσκολη φάση. Δεν είναι και να το κάνεις κάθε μέρα. Δε. Δεν είναι, ναι. Προφανώς. Δεν είναι. Και τελευταίο θέμα για σήμερα από τον Deratop. Ποια sequels παιχνιδιών θεωρούνται πετυχημένα, ποια κούρασαν και ποια ήταν απλώς αδιάφορα και ποια γνώμη για τον κίνδυνο να επαναφέρουν Microsoft και ίσως Sony στο μέλλον τη μη χρησιμοποίηση μετακυρισμένων games χωρίς την άδειά του. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το επιτυχημένα sequel. Ξέρω ότι θα διαφωνήσετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το Uncharted. Όχι, επιτυχημένα ήταν. Όχι, ήταν επιτυχημένα. Επιτυχημένα sequels. Δεν διαφωνήσουμε. Δεν τους έχω δωροδοκίσει. Δεν έχει καταλάβει ότι μας αρέσει. Λοιπόν, αποτυχημένα ήταν του Resistance για μένα, ειδικά το 3 ήταν... Όχι, sorry, το 3 ήταν αποτυχημένο. Το 2 ήταν καλό. Δεν ήταν καλό. Killzone, να πω το 3 δεν ήταν τόσο hype όσο το 2. Εντάξει, καλό game ήταν, αλλά... Εντάξει, ίδια ποιότητα νομίζω ότι μένω. Το God of War, το Ascension, δεν μπορεί να το θεωρήσεις sequel, το θεωρείς ως επόμενη έκδοση. Δεν ικανοποίησε όσο τα προηγούμενα, τόσο... πολύ καλό game. Έχει κουράσει πλέον. Απλά δεν... αυτό. Ναι, επιτυχημένο ήταν και το Assassin's Creed το 2. Σε σχέση με το 1 ήταν πολύ καλύτερο. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα... Μετά πέθανε. Ναι, είναι λίγο έτσι... Για μένα εντάξει, και... Mass Effect, αν εξαιρέσουμε το finale και το 3, γενικά τα θεωρώ επιτυχημένα με εξαίρεση το skill system που με χάλασε που άλλαξε από 1. Εντάξει, είναι. Ναι. Επιτυχημένα. Πέρα. Επιτυχημένα, εντάξει. Το Saints Row έχει γίνει καλύτερο όσο προχωράει, ναι, γιατί σωστό. Από εκεί που ήταν κακό GTA Clone έγινε κάτι τελείως δικό του. Το Grand Theft Auto για μένα πέφτει και ας πουλάει και ας είναι ποιότητα φοβερή. Εντάξει, είναι... εγώ νομίζω ότι είναι σταθερή έξω. Το μπαμ που έγινε με το 3 για μένα δεν θα ξαναγίνει με Grand Theft Auto. Με το 3. Ναι. Και με το Vice City, σταθμό. Ήταν καλύτερο, μπράβο, απλά το 3 ήταν αυτό που πάθαμε όλοι πλακομούνι που λένε, γιατί λέμε τι έγινε εδώ πέρα ρε φίλε, καταλάβες. 3D και τα λοιπά. Ναι, εκεί ήταν η μεγάλη καμπή της σειράς. Τώρα, γενικώς σειρές έτσι, άλλες, τι άλλο, το Far Cry το 2 ήταν... Ναι, το 3 ήταν... καλυτέρεψε, συμφωνούμε νομίζω όλοι σε αυτό. Πολύ καλύτερο. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπες πριν για Assassin's Creed, εντάξει.
το έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές ότι έχει κουράσει πλέον. Εντάξει, πάντα για μένα τα sequel. Πέρα από το 4 που έτσι ήταν λίγο διαφορετικό το setting, δεν μπορούσε να κάνει έτσι κάτι καλύτερο. Α, όχι, σαν γρήγορα πριν για sequel, Bioshock 1 απίστευτο, Bioshock 2 το κλέψε, χειρότερο, Bioshock Infinite, άντε γεια, παιδιά, αυτό ήθελα να το πω, εντάξει. Ναι. Εντάξει, άλλη σειρά που παίρνει την κατηφόρα, Final Fantasy. Κάθε φέτος και καλύτερα, κάθε πέρσι και καλύτερα. Ναι, εντάξει, τώρα άλλο game που έπαιξα από εμένα μου άρεσε περισσότερο το δύσκολο, το Dead Rising 3, το οποίο εμένα το 2 το σχαινόμουν. Ειλικρινά δεν μπορούσα να το παίξω το 2, το 3, εντάξει, μου άφησε έτσι πολύ καλές εντυπώσεις. Συμφωνώ. Σε αυτά θα μείνω. Α, και στο Halo το 4, που θεωρώ το 4 ήταν καλύτερο. Ήτανε. Σεναριακής, λόγω ότι έδωσε ένα πιο ανθρώπινο Master Chief, ένα χαρακτήρα, ρε παιδί μου, μπορεί κάποιος να... Ναι, ανθρώπινο εισαγωγικό είναι ότι ξέρεις, δεν είσαι μια πολεμική μηχανή που μόνο σκοτώνει, έχεις και ένα lore πίσω σου, έχεις μια υπόσταση. Ναι, όχι, διαφωνώ, απλά πόσο ανθρώπινο ήταν ο Master Chief. Πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι κάπου εκεί. Για μένα οι καλύτερες σειρές, Bioshock, για μένα πήγαινε πάνω, απλώς πάνω. Το 2 είπες ότι είναι χειρότερο, εμένα μου άρεσε ακόμα και το 2. Μου άρεσε, αλλά... Άλλη σειρά, The Witcher, ξεκίνησε μέτρια και πήγε super και θα πάει ακόμα καλύτερα. Elder Scrolls, συνεχώς πως θα πάνω το Elder Scrolls. Το Skyrim, ναι, ό,τι καλύτερο. Σειρά Assassin's Creed, περίπου στο 3, μαζί με το Connor, για μένα κούρασε τώρα, τα πάει πολύ καλύτερα. Dead Space το 2, πολύ καλό το 3. Αυτά βασικά. Okay. Και σχετικά με τον κίνδυνο για το DRM, για τα μεταχειρισμένα, είχε κατοχυρώσει, όπως είχε πει ο Παντελής, την πατέντα η Sony. Όχι, το ανακοίνωσε, διέρευσε ότι το κάνει η Microsoft. Δεν το έκανα τελικά. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ότι με τις επιδράσεις που είδαμε με το Xbox One, πιστεύω ότι στο μέλλον δεν θα το εφαρμόσουν, γιατί ο κόσμος θα στραφεί πάρα πολύ στα PC, όπου η πειρατεία πάει σύννεφα. Ευχαριστώ πολύ, αυτό θα έλεγα. Και θα πει αγαπητά exclusive, παίρνω τα AAA titles μόνο, 2, 3, 4 πόσα βγαίνουν κάθε 1-2 χρόνια ας πούμε, και άντε για, και δεν συμπληρώνω τίποτα άλλο. Δηλαδή, όπως είναι τώρα τα πράγματα, δεν θα το κάνουμε. Η αγορά των μεταχειρισμένων το ξέρει και ο Παντελής. Για να σου πω κάτι, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι θέμα που πήγε αγορά. Δεν είναι θέμα το τι λένε οι gamers. Είναι θέμα ότι υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία reselling, έτσι, που αγοράζει και πουλάει παιχνίδια, πάνω στην οποία στηρίζεται τουλάχιστον το 50% της βιομηχανίας γενικότερα. Άμα της κάνεις αυτό και την κλείσεις, τελείωσε μετά η δουλειά. Δεν θα έχεις κανένα μέλλον για να προχωρήσεις. Οπότε ουσιαστικά, όπως τα πράγματα δεν θα γίνει. Ας το λένε και το συζητάνε. Μπορεί κάποια στιγμή. Αλλά δεν θα περάσει. Δεν θα τους πούμε. Θα κολλώσουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά για τις ερωτήσεις. Θα προχωρήσουμε στο παιχνίδι. Περιμένουμε τα σχόλιά σας για τα θέματα που συζητήσαμε στο δεύτερο Game Cafe σήμερα. Και πάμε στο παιχνίδι το οποίο θα είναι παντομήμα. Παιχνίδι! Όπως είμαστε, Μάνος Χριστιανά, Παντελής Γρηγόρης. Να σκεφτούμε ένα. Διαλέγεται ένα παιχνίδι και το πώς θα ερμηνεύσει άλλος. Και θα πρέπει να είναι κάτι δύσκολο προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, σκεφτόμαστε. Ναι. Ωραία. Να σκεφτούμε κι εμείς. Να τα πάμε στις δύο νίκες. Λοιπόν. Υπήρχουν 15 τέτοια games. Λοιπόν, πόσα γράμματα έχει. Όχι πόσα γράμματα, πόσες λέξεις έχει. Έχει πλάκα, είπατε. Η δεύτερη λέξη σημαίνει αυτό. Α, η δεύτερη λέξη, ναι. Ναι. 52 δευτερόλεπτα, δεν πρόκειται να το βρουν. Πρώτη λέξη. Ένα λεπτό και τρία. Ποτέ δεν θα το δει. Η Άρη. Ουρίτσα. Σκύρος. Ice Age.
Πόσα λεπτά είμαστε, παιδιά? 1.36. Okay. Φυλακισμένος, φυλακή. Prison. Κάνε λίγο το παιχνίδι. Έχεις ξεχάσει το πιο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού, φίλε. Duck Hunt! Όχι. Τελείωσε ο χρόνος. Πόσο έχετε? Splinter Cell! Και το Splinter Το κελί, ο Splinter λέει, ουλάχιστα νονιτζάκια. Λοιπόν, στην αρχή... Έπρεπε να του κάνει και φίλε αυτό με τα τρία Google σου πάνω. Αυτό θα το καταλάβαινε. Τα τρία Google σου. Όχι, δίκαιο. Λοιπόν, το βασικό είναι... Το βασικό είναι θα λέμε πόσες λέξεις και μετά όλα θα λέει gender, first person shooter, action κτλ. Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, έλα Γρηγόρης. Εντάξει, πάμε όλα αυτό. Σκολάκι. Ναι, ναι. Πάμε. Ναι, χρόνος. Ναι. Λέξεις, καταλαβαίνεις, αυτή είναι η πρώτη και αυτή είναι η δεύτερη λέξη. Ναι, πόσες εντάξει. Λέξεις είναι, δύο. Η πρώτη λέξη. Πρώτη λέξη. Ναι, οκ. Okay. Πες, λέγεται. Κάτι, tiny, μικρό, δεν ξέρω, small. Tiny. Ένα και 20. Όχι, ένα και 10 γιατί το έτσι. Ναι. Τι είναι, Little Big Planet. Όχι, action shooter. First person shooter. Ωραία, first person. Πρώτη λέξη. Ποτήρι. Half-life. Το βρήκαμε. Και όταν ήταν αυτό που σου έκανα ήταν η μπάρα, η αλλά αυτό τι σημαίνει αυτό. Life. Έτρωγα damage, μικρή δεν το βρήκα. Ωραία, half-life παιδιά το είπα. Αυτό το βρήκε, ναι, γι' αυτό το είπα. Το είπα, ένα. Πόσες λέξεις. Ζένε. Τι είδος είναι. Πώς το βρήκαμε. Περίγραψε το. Platform. Τι είναι μπαμπάτσα είναι αυτό, τι είναι. Τι είναι μαλάκα αυτό. Θα λέμε μετά. Δύο τι δύο. Πού το πήγες, πού το πήγες. Του με τη φλωσάν, τι. Ε. Σαν. Δεν μιλάμε. Σόλα, λάις. Τι πλάθορ είναι ρε μαλάκα αυτό που τι αυτό το ξέρει. Λένς. Glass. Magnifying glass. Sun. Sunlight. Το σύρ. Lens. Glasses. Τέλος χρόνου. Rayman. Το Ray. X-Rays, δεν τα πήγε εκεί. Λοιπόν, το Little Big Planet που το χώρισε τρεις λέξεις ήταν καλό. Θέλετε να παίξεις μια τρίτα που είστε κερδίσει, το αφήνουμε ένα-ένα. Τι θέλετε. Το αφήνουμε ένα-ένα. Ωραία. Περιμένουμε τα σχόλιά σας για το Game Cafe 3. Παντομήμα πάλι θα παίξουμε. Το πάμε στις τρεις νίκες αυτή τη φορά.
Αν σας άρεσε, πείτε μας γενικά και την άποψή για τα θέματα που συζητήσαμε. Και κυρίως στο forum του gamer.gr θέλουμε να μας πείτε τα επόμενα θέματα προς συζήτηση στο άλλο Game Cafe που θα είναι σε άλλη καφετέρια. Ευχαριστούμε πολύ τον Νοβέλο για τη φιλοξενία. Θα βρείτε στοιχεία στην περιγραφή για διεύθυνση. Και να είστε όλοι καλά, παιδιά, και πολλά φιλιά. Τα λέμε. Ciao, bye.